αφορμή την ολοκλήρωση του έργου στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου θέατρου στις Σινιάδες, που χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια πραγματοποίησε συναυλία με τον τραγουδοποιό Ορφέα Περίδη και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εχόδων του Θανάση Τσιπινάκη. Τον ήλιο το φεγγάρι τη θάλασσα, ρωτάω μην τη είδα να γάμωσα. Ήταν άλλη μια στιγμή συγκίνησης και περηφάνειας που έζησα πριν από ένα χρόνο περίπου στα εγκαίνια αποκατάστασης ενός άλλου αρχαίου θεάτρου, αυτού της Πλευρώνας. Γιατί και σήμερα αισθάνομαι πάλι την ίδια συγκίνηση και περηφάνεια. Είναι η συγκίνηση και η περηφάνεια που πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να αισθανόμαστε όταν νοιαζόμαστε για την κληρονομιά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, όταν δεν επιτρέπουμε στο χρόνο να σβήσει τη μνήμη και να κόψει το αόρατο αλλά υπαρκτό νήμα που συνδέει το χθες με το σήμερα και το αύριο του τόπου μας. Μια παράκληση και μια ευχή. Παρακαλώ όλους τους συνδημότες μας να αγκαλιάσουν και να τιμήσουν το θησαυρό που μας άφησαν κληρονομιά οι πρόγονοί μας. Και εύχομαι να συνεχίσουμε όλοι μαζί να τον καμαρώνουμε, να τον φροντίζουμε και να τον χαιρόμαστε. Ήταν μια όμορφη βραδιά σε ένα πανέμορφο μέρος που μάγεψε τον κόσμο, που γέμισε το αρχαίο θέατρο Ενιαδών. Μια φωτοβολίδα με στη νύχτα σκά, η καρδιά μου σπάει, με στο φωσέιδα γυρνά τα δωμάτια, μια καινούργια. Και να θυμίσω ότι όταν ο κύριος Περιφερειάρχης, θα το θυμάται, όταν ξεκινήσαμε τις συζητήσεις για την ένταξη των έργων στο λίγο πριν το 20, το 20 μάλλον, δεσμευτήκαμε όλοι για ένα πράγμα. Υπήρχε και η ανησυχία του Δήμου, πότε θα γίνει αυτό το έργο που φαίνεται μεγάλο κτλ. Εμείς λοιπόν δεσμευτήκαμε όλοι μαζί και είπαμε ότι στο τέλος του 23, μέσα στο χρονοδιάγραμμα που προβλεπόταν, σύμφωνα με τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν, αυτό το έργο θα παραδοθεί στο κοινό. Πραγματικά είμαστε περήφανοι απόψε γιατί το καταφέραμε. Σήμερα γιορτάζουμε όχι μόνο εγκαινιάζοντας το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης αυτού του μοναδικού μνημείου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και διότι καταφέραμε να παραμείνουμε σταθερά προσιλωμένοι στην υπηρεσία του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Σταθερά σημαίνει ότι το σημερινό έργο ανήκει σε μια μακρά σειρά παρεμβάσεων στον τομέα του πολιτισμού που ξεκίνησαν από τα προηγούμενα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Κάθε επένδυση στην ιστορία και τον πολιτισμό έχει ανυπολόγιστη αξία, και η Ετώλα Καρνανία αποτελεί ένα φωτεινό φάρο πολιτισμού στη Δυτική Ελλάδα.